Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 10, δεχθήκαμε στο τηλεφωνικό κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης ένα τηλεφώνημα που έλεγε ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα. Συγκεκριμένα με τρεις φράσεις, είπε 11 και 4, το βόμβα εκεί. Όπως ήταν φυσικό, δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε έτσι αυτό. Εκενώσαμε το κτίριο, βγήκαν όλοι και οι εργαζόμενοι και όσοι βρισκόντουσαν άνθρωποι εδώ για διάφορες υποθέσεις έξω. Κλήθηκε η αστυνομία και αφού περίρθε το χρονικό περιθώριο που θα υποτίθεται είχε κραγεί η βόμβα, μπήκανε στο κτίριο, το ελέγξανε, δεν βρέθηκε κάτι. Βέβαια προκλήθηκε, ναι βέβαια ήρθαν με σκυλιά ειδικά εκπαιδευμένα, βέβαια προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση γιατί όπως καταλαβαίνετε τώρα παρά μόνο στη μεγάλη συνόδου έχουμε τόσες πολλές υποθέσεις που πρέπει να διευθετηθούν. Σήμερα είχαμε κανονίσει τόσα θέματα, όλα πήγαν πίσω. Χάσαμε τη μέρα μας άδικα και ταλαιπωρήθηκε τόσο κόσμο ο οποίο ερχόταν, ήθελε πιστοποιητικά, ήθελε διάφορα έγγραφα, είχε υποθέσει που έπρεπε να επιλύσει. Ενδεχομένω κάποιοι είχαν πάρει και άδεια από τι εργασίε του για να έρθουν και οι άνθρωποι ερχόντουσαν και έφευγαν άπρακτοι. Δεν είναι σοβαρή αντιμετώπιση αυτή. Αυτή τη σύνοδο την περιμένει η Ορθόδοξη Εκκλησία αιώνε τώρα. Συνέρχεται εν μέσω τόσο πολλών δυσκολιών και προβλημάτων και θα πρέπει να έρθουμε όλοι στο ύψος των περιστάσεων και να συμπεριφθούμε όπως πρέπει αν προέρχονται από χριστιανούς Ορθοδόξους, όπως αρμόζουν σε χριστιανούς Ορθοδόξους με πολύ σοβαρότητα και περίσκεψη και να περιμένουμε την φωνή της Συνόδου.